Καλησπέρα από την όμορφη Σάμμο και το Aegean Regatta 2018. Βρισκόμαστε στην έκτη μέρα, όπου τα πληρώματα έχουν συμπληρώσει τα 3 σκέλη αγώνων ανοιχτής θαλάσσης. Τα σκάφη τα οποία αγωνίζονται είναι πολλών και διαφορετικών ειδών, από πιο σύγχρονα και γρήγορα μέχρι και κλασικά σκάφη. The boat behind you is called Rhodes Reliant. It's about 12 meters long. It weighs about 11 tons. Since it's a classic boat, it's also much more narrow compared to the modern racing boats in particular. It has a narrow bow, so it will never slam in the water. It always cuts through the water. This has worked to our advantage during the regatta here, because we've had very strong winds for 2 days. Τα πληρώματα αντιμετώπισαν διαφορετικού τύπου καιρικές συνθήκες, από δυνατούς αέριδες μέχρι άπνοια, όπως επίσης και διαφορετικές πλεύσεις, όπως όρτσα πρίμα και πλαγιοδρομία. Αντιμετωπίσαμε όλους τους καιρούς, δηλαδή από όρτσα, ανοιχτές πλεύσεις, πρίμα, μεγάλες εντάσεις, μικρές εντάσεις έως και άπνιες, και αυτό έδωσε την ευκαιρία στους έμπειρους ιστιοπλώους, οι οποίοι συνήθως απαρτίζουν τους αγώνες της ρεγκάτα, να δείξουν τις ικανότητές τους και να πάνε όλα καλά. Ας δούμε λοιπόν πώς έχουν διαμορφωθεί τα γενικά αποτελέσματα της κατηγορίας ORC Club και ORC International μέχρι τώρα. Σήμερα τα πληρώματα θα έχουν την ευκαιρία να ξεκουραστούν, καθώς αύριο θα ξεκινήσουν τις τελευταίες κούρσες στο Πυθαγόριο της Σάμμου, με παράκτηση ιστιοδρομίες τύπου όρτσα πρίμα. Όλα είναι έτοιμα για την τελική ευθεία. Μην χάσετε το τελικό φινάλε του Aegean Regatta 2018.